Ικανοποιητική ήταν σήμερα η κίνηση σε αρκετά καταστήματα στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Βαλεντίνου. Πολλά ερωτευμένα ζευγάρια όλων των ηλικιών βρήκαν μια καλή αφορμή με δώρα συμβολικά να εκδηλώσουν την αγάπη τους στους δικούς τους ανθρώπους. Φέτος έχει ενεργοποιήσει αρκετούς επιχειρηματίες της πόλης, οι οποίοι έντυσαν τα καταστήματά τους κυρίως με το χρώμα του πάθους στο κόκκινο, αλλά και με ροζ, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους καταναλωτές για αγορές για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά σήμερα αγάπη. Υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι πρέπει απλά και μόνο αγαπιόμαστε, τίποτα άλλο. Σου έκαναν κάποιο δώρο σήμερα? Μου έκαναν. Τι σου έκαναν? Σοκολάτες. Σοκολάτες, εσύ έκανες? Θα κάνω. Θα κάνεις, τι θα κάνεις? Θα κάνω σε λίγο. Εντάξει. Χρόνια πολλά να σου πω δηλαδή. Χρόνια πολλά. Βεβαίως, παντού είναι μια μέρα που τη γιορτάζουν οι περισσότεροι, και μικροί και μεγάλοι. Λοιπόν, και εμείς δημιουργήσαμε, είχαμε κέφια, οπότε υπάρχουν και μπισκοτάκια γεμιστά σε σχήμα καρδούλες εδώ, έτσι με ροζ, και ταρτούλες για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες, μικρούς και μεγάλους. Ελπίζω να γιορτάζεις και εσύ, Αλεξάνδρα μου. Εγώ γιορτάζω με τη δουλειά μου που την έχω έρωτα. Έτσι, μπράβο. Και έτσι είναι το μήνυμα, νομίζω, ότι όσο σε κάνει έτσι, και ακριβώς, έτσι, ότι αυτή, ο έρωτας είναι δημιουργία. Έτσι. Πάντως στα μαγαζιά της Άρτας, στη λίγη ώρα που έχουμε βγει έξω με ρεπορτάζ, βλέπω ότι σήμερα έκανα το κάτι παραπάνω, έτσι, για να φέρουμε περισσότερους πολίτες. Βεβαίως, και για τους καταναλωτές και για να μας φτιάξει η διάθεση. Η Άρτα δεν υστερεί σε τίποτα από τις άλλες πόλεις. Πώς το είδατε, σήμερα υπάρχει λίγο παραπάνω κίνηση? Εντάξει, ναι, υπάρχει λίγο. Έχει και ο κόσμος, επειδή εμάς φτιάχνουμε, είναι και φαγόσιμα και μπορούν να συνοδεύσουν και τον καφέ τους. Έχουν πάρει δηλαδή είτε στη δουλειά τους, στο γραφείο τους, είτε για φίλους που θα βρεθούν. Έτσι και για πλάκα που λέμε, οπότε ναι, υπάρχει. Ωραία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά, γεμάτη υγεία και δημιουργία. Εννοείται. Κάθε ανθρώπινος οργανισμός ζωντανός γιορτάζει αυτή τη μέρα. Εντάξει, αυτή η μέρα δηλώνει και άλλα πράγματα. Είστε ακόμα ερωτευμένος δήμαρχε. Εννοείται. Κάναμε και κάποιο δωράκι σήμερα. Το βράδυ, γιατί τώρα έχουμε εμπλοκή σε εκλογές και σε παιδί. Είναι εκεί ο ερωτάς σας. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα, ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εννοείται γιορτάζουμε. Εννοείται, ναι. Είμαστε. Δωράκι κάναμε. Ναι, κάναμε δωράκι. Τι δωράκι κάναμε, αν επιτρέπετε? Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείτε να το πείτε. Okay. Off the record, ας πω, όταν κλείσει κάμερα. Εδώ σήμερα κάνουμε και άλλα πραγματάκια με σχήμα καρδιά. Εννοείται. Ναι. Με λουκουμάδες, με πολύ ωραίες γεύσεις, με φραουλίτσα που είναι στα ροζ τα χρώματα, τα ερωτικά. Υπάρχει κίνηση, τα ζητάει ο κόσμος. Ναι, είναι πολύ εμπορική γιορτή, νομίζω. Είναι καθαρά εμπορική. Αλλά τουλάχιστον είναι καλό αυτό για εσάς. Το ζούμε. Το ζείτε. Το ζεις? Εσείς είπατε ναι, το ζούμε, το ζούμε. Το ζούμε, εννοείται. Χρόνια πολλά θα πω. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Όχι, δεν γιορτάζετε? Όχι, δεν γιορτάζω, γιορτάζω τον Αγίον Πάντων. Α, εντάξει, καλό είναι και αυτό. Δηλαδή δεν κάνετε δώρο σήμερα? Όχι, ποτέ, τα Αγίου Βαλεντίνου. Σήμερα κάνετε κάποιο δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο? Όχι, δεν γιορτάζω. Δεν γιορτάζετε, δεν την πιστεύετε τη γιορτή? Την πιστεύω, αλλά δεν γιορτάζω. Εντάξει, μια χαρά. Ναι, να είστε καλά γι' αυτό. Ούτε το τυπικό δώρο δεν κάνατε, τουλάχιστον. Ένα τυπικό δώρο, βέβαια, φυσικά και το κάνω. Υπάρχει όμως κίνηση, έτσι, το ζει ο κόσμος. Ναι, φυσικά και το ζει και το βλέπετε και εσείς στην αγορά ότι έχει κίνηση και νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει αυτό το έθιμο. Ναι, καλό είναι. Για μας κάθε μέρα είναι γιορτή. Κάθε μέρα. Βεβαίως και γιορτάζουμε και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για όλους τους ερωτευμένους. Ωραία. Κάνατε και εσείς δώρο? Κάνουμε και μας κάνουν. Αυτό είναι. Και δίνουμε και μας δίνουν. Είναι αλληλεπίδραση, είναι αλληλοπιστωτικό, καταλάβατε. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, γεια σας. Γιορτάζετε σήμερα? Όχι, χρόνια πολλά σε όλους τους Βαλεντίνους και τις Βαλεντίνες. Εσείς δεν γιορτάζετε? Όχι, από αύριο. Ούτε δώρα κάνετε? Κάθε μέρα. Με χιλιάδες κόκκινα τριαντάφυλλα εφοδιάστηκαν τα θοπολία της Άρτας προκειμένου να είναι ετοιμοπόλεμοι για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και φέτος. Η γιορτή είχε ξεκινήσει από χθες. Ο κόσμος ετοιμάζεται. Υπάρχει προσέλευση αρκετή. Έρχονται από όλες τις ηλικίες. Το πιο κορυφαίο είναι ότι έρχονται μεγάλος κόσμος με πολλά χρόνια σε σχέση σε γάμο. Ναι. Τι προτιμούν αυτές τις μέρες, πέρα από τα λουλούδια, βλέπω ότι έχετε και τα αρκουδάκια, τι άλλο έχετε εδώ που τα τελευταία έχετε. Χρόνια υπάρχει διεύρυνση των προϊόντων που απευθύνεται ο κόσμος, ψάχνουν και τα αρκουδάκια τους, ψάχνουν και τις γλάστες πιο περίεργες και τις σοκολάτες τους, κάνουμε μια ποικιλία, μπας και ενθουσιάζει τη γυναίκα του ο καθένας. Πάντως τα κόκκινα τριαντάφυλλα σήμερα έχουν την τιμητική τους. Πάντα τα τριαντάφυλλα έχουν την τιμητική τους. Και ειδικά το κόκκινο είναι σήμα κατά τεθέν σήμερα παντού. Mm-hmm. Όχι μόνο στα τριαντάφυλλα και σε άλλα. Έρχονται και οι γυναίκες να πάρουν δώρο. Σπάνια, αλλά έρχονται. Έρχονται. Αρκετές, όχι λίγες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς γιορτάζετε? Εγώ γιορτάζω εδώ και 27 χρόνια με τη γυναίκα μου. Τέλεια. Κάθε χρόνο το θυμάμαι συνέχεια. Για ακόμη μία χρονιά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Σύλλογος Εθελοντών Ημοδοτών πραγματοποίησε ημοδοσία στα γραφεία του Συλλόγου. Σήμερα γιορτάζουμε τη ζωή. Πέρα από τον έρωτα 14 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε πάνω απ' όλα τη ζωή. Εμείς εδώ, οι εθελοντές ημοδότες, αποδεικνύεται ότι με τις συχνές δράσεις μας και τις συχνές ενημερώσεις των εθελοντών, κάνουμε δουλειά. Και όλο αυτό οφείλεται στον κάθε ένα ξεχωριστά από εμάς, ο οποίος ο καθένας με τον τρόπο του μεταφέρει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη συμμετοχή ο κόσμος, από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 8.30 ξεκίνησε μια πολύ δυνατή ομάδα από άντρες και αρχικά τρομάξαμε, μάλιστα λέμε τι γίνεται, οι γυναίκες δεν είναι ερωτευμένες σήμερα. Αλλά όχι, συνεχίστηκε λοιπόν η αιμοδοσία μας και συνεχίζεται πολύ καλά με άντρες, με γυναίκες, ερωτευμένες με τη ζωή. Έτσι. Εσείς είστε ερωτευμένοι, γιορτάζετε σήμερα? Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα, δόξα τω Θεώ. Γιορτάζουμε κάθε μέρα και προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο, για να μπορούμε όλοι να είμαστε χαρούμενοι και να γιορτάζουμε τον έρωτα και τη ζωή. Όλοι γιορτάζουμε, γιορτάζουμε την αγάπη και προς το φίλο και προς το συγγενή, στους ασθενείς μας που είναι στα νοσοκομεία και μας χρειάζονται, και εμείς είμαστε εδώ για να προσφέρουμε το πολυτιμότερο δώρο, 10 λεπτά από τη ζωή μας. Έχει μεγάλη συμμετοχή σήμερα η εθελοντική αιμοδοσία. Είναι μια αιμοδοσία και μια μέρα που αρκετά ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτή. Υπάρχει συμμετοχή από αρκετούς ανθρώπους που έρχονται με τα τέρια τους για να δώσουν αίμα, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, και ειδικά από το νέο κόσμο και από μαθητές που έχουν κλείσει τα 18. Και αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα της αιμοδοσίας από τα σχολεία έχει αρχίσει και πιάνει, και βλέπουμε ότι όλο ένα και αυξάνεται, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί έχει αρχίσει και αυξάνεται και ο μέσος όρος ηλικιακός γενικά ανά την Ελλάδα, και θα μας δημιουργήσει ένα μικρό πρόβλημα στα επόμενα χρόνια. Δώστε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα. Να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας και μία φορά το χρόνο όλοι να αφιερώνουμε 10 λεπτά από τη ζωή μας. Γιορτάζετε σήμερα? Γιορτάζουμε κάθε μέρα, κυρία Αγγέλη. Κάθε μέρα. Δεχτήκατε τα δωράκια, σας βλέπουμε. Είστε. Λοιπόν, τα δωράκια, καλό είναι να τα δεχόμαστε κάθε μέρα. Ωραία. Κάθε μέρα, όσοι αγαπάμε, όσοι είμαστε ερωτευμένοι, όχι μόνο με πρόσωπο, με τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό δείχνει και σήμερα που είμαστε εδώ στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών για μια αγαπησιάρικη εθελοντική αιμοδοσία. Είμαι υπέρ του να εκδηλώνουμε την αγάπη μας και δει τον ερωτά μας κάθε μέρα και όχι μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου. Ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας, οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας, έχουν ανάγκη πραγματικά από εκδηλώσεις αγάπης και στοργής κάθε μέρα. Και ειδικά σήμερα εδώ πέρα στην εθελοντική αιμοδοσία που έχει τόσο πολύ κόσμο, δίνουν και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Σαφέστατα. Πρέπει, ειδικά σήμερα, αλλά και κάθε φορά που γίνονται εθελοντικές αιμοδοσίες, αλλά ειδικά σήμερα που είναι μια ιδιαίτερη κατά κάποιο τρόπο μέρα, να δείξουμε την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, να χαρίσουμε 5-10 λεπτά από το χρόνο μας όσοι μπορούμε και όσοι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λίγο αίμα. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν σημαντικά αποθέματα αίματος, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Να μην το αμελούμε λοιπόν. Όσοι μπορούμε σήμερα και από ό,τι βλέπω και την Τετάρτη 20 Μάρτη, όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε. God, why do I miss you? When you never treated me right. Still I miss you. Boy, why do I miss you? Miss the way you used to hold me at night. Yeah, I'll admit that I miss you. God, why do I miss you?
and how you're ghost is still.